Ούτε για μια στιγμή δεν διακόπη η υδροδότηση της περιοχής Καρδάμενας παρά τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν αντλιοστάσια και δίκτυα, ενώ σήμερα, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, από την πρώτη στιγμή μάλιστα, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ ενεργούν ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές και για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υδροδότηση της περιοχής και μάλιστα σε μια περίοδο αιχμής. Ο πρόεδρος επιχείρησης Μινάς Κιάρης σε δηλώσεις του σήμερα και αποτιμώντας τις ζημιές απευθύνει μεταξύ άλλων έκκληση για προσοχή στην κατανάλωση, γιατί αν και δεν διακόπη η υδροδότηση και συνεχίζεται, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης της πίεσης, ιδιαίτερα στα υψηλά σημεία της κοινότητας. Κύριε Κιάρη, η φωτιά που ξέσπασε εχθές από ανθρώπινη αμέλεια, όπως μάθαμε, στην Καρδάμενα, προκάλεσε εκτός από οικολογική καταστροφή και πάλι και σοβαρή ζημιά στην ΔΕΙΑΚ, στα δίκτυα. Πείτε μας ακριβώς πώς αποτιμάτε σήμερα αυτή η ζημιά και πώς αποκαθίσταται. Αυτό είναι το σημαντικό. Πριν σας πω οτιδήποτε, κυρία Παπαζαχαρίου, να σας πω ότι χθες ήταν μια δύσκολη ημέρα για το και νύχτα για την περιοχή. Και βέβαια σήμερα είναι η μέρα στην οποία γίνεται αποτίμηση των ζημιών και άμεση αποκατάστασή τους. Εγώ με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όσους συνέδραμαν στη χτεσινή προσπάθεια κατάστασης πυρκαγιάς, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο, για μια φυσική καταστροφή η οποία ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και ήταν αρκετά δύσκολη, τουλάχιστον έτσι την εξέλαβα εγώ. Mm-hmm. Από την πλευρά του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΚ. Ιδιαίτερα το βράδυ, έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα το βράδυ. Να ξέρετε ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε και τις βραδινές ώρες. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ίσως βλέπετε με ένα άγρυπνο κάποιους από όσους μιλήσατε σήμερα. Ότι... Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εκεί για να συντράβουμε και με τη θέση μας αλλά και με τις υπηρεσίες μας στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Να συγχαρώ λοιπόν και να ευχαριστήσω και τους πολίτες, την Περιβαλλοντική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, τους πολίτες βέβαια που κινδύνευαν περιουσίες τους, αλλά και τη δικιά μου την υπηρεσία, την ΔΕΙΑΚ, η οποία ήταν εκεί από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα, προκειμένου να προστατέψει τα αντλιοστάσια και τα δίκτυά της ή να προσπαθήσει να έχει όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες. Η δεύτερη μέρα μας βρίσκει να έχουμε σημαντικές απώλειες σε γεωτρήσεις και δίκτυα. Έχει όμως ξεκινήσει από τα ξημερώματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο μπορούσαν, γιατί ξέρετε ότι είναι δύσβατη περιοχή, όπου μπορούσαν να πλησιάσουν τα συνεργεία και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών στις γεωτρήσεις, στους πίνακες των γεωτρήσεων. Κάηκαν και οι πίνακες, εκτός του ότι δεν είχαν ρεύμα να δουλέψουν, έτσι δεν είναι? Έχουμε τρεις γεωτρήσεις οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα, αποκαταστάθηκαν ήδη οι δύο και είναι ζήτημα ωρών να αποκατασταθεί και η τρίτη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα. Μιλάμε για δίκτυα μεταφοράς μήκους 6-7 χιλιόμετρων. Έχει γίνει αποκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος των δικτύων και συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε αποκατάσταση και στα υπόλοιπα τμήματα. Τα υπόλοιπα τμήματα έμειναν λίγο πιο πίσω χρονικά, γιατί είναι δύσβατα και χρειάζονται οι άνθρωποι μας, δηλαδή κουβαλάνε με τα χέρια σωλήνες, υλικά και τα λοιπά, προκειμένου να προχωρήσει από καταστάσεις. Να σας πω όμως ότι η υδροδότηση δεν έγινε ούτε ένα δευτερόλεπτο διακοπή, με την έννοια ότι το συνεργείο της Καρδαμένης, το συνεργείο της Κεφάλου που συνέδραμε την προσπάθεια και ένα εξειδικευμένο συνεργείο από την ΚΟ ήταν από την πόλη της ΚΟ, ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Η υδροδότηση λοιπόν συνεχίζεται αδιάλειπτα από τη στιγμή που έγινε το συμβάν και συνεχόμενα. Ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά συστήματα, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά δίχτυα, εφεδρικές γεωτρήσεις. Επομένως, το μόνο φαινόμενο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή είναι μειωμένη πίεση και όχι διακοπή στα ψηλά σημεία της Καρδαμένης. Και θα ήθελα από την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ότι ίσως τις επόμενες μέρες αυτό που πρέπει να κάνουν κάτι και τις Καρδαμένες, γιατί αυτή τη στιγμή υδροδοτούμε την Καρδάμενα από δύο δεξαμενές πλέον και όχι από την τρίτη η οποία είναι εκτός αυτή τη στιγμή, να είναι όσο γίνεται πιο προσεκτική στην κατανάλωση του νερού, γιατί νερό έχουμε στις δεξαμενές, μεταφέρουμε στις δεξαμενές, αλλά το γεγονός ότι γίνεται η διανομή από δύο δεξαμενές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιες στιγμές τα ψηλά σημεία της Καρδαμένης μπορεί να
μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη πίεση. Αυτό αφορά και τις ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει και αυτές έχουμε επικοινωνήσει ήδη με την πλειονότητα των μεγάλων καταναλωτών στην Καρδάμενα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Να ξέρετε όμως ότι η υδροδότηση, σας είπα και προηγουμένως, ότι γίνεται απρόσκοπτα και θα συνεχίσει να γίνεται απρόσκοπτα. Άμα μπορούμε στο επίπεδο της μείωσης της κατανάλωσης να περιοριστούμε μόνο στα απολύτως απαραίτητα το επόμενο διάστημα, θα είναι προς όφελος όλων, γιατί αυξημένες καταναλώσεις στα δίκτυα σημαίνει αυτόματα πτώση πίεση στα υψηλότερα σημεία. Όχι ότι δεν έχουμε νερό. Έχουμε νερό, απλά οι αυξημένες ανάγκες στη διανομή του ύδατος μπορεί να εμφανίσει τέτοια φαινόμενα. Τα συνεργεία μας, όπως σας είπα, δούλευαν όλη τη νύχτα. Με το πρώτο φως της ημέρας προσέγγισαν τα δύσβατα σημεία και άρχισαν να εργάζονται στην κατεύθυνση αποκατάστασης. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές. Αυτό συμβεί και με το δίκτυο, το οποίο, επειδή ήμουν εκεί, παρατήρησα ότι και εγώ όταν... Τι ζημιά είναι αυτή, αν θα αποκατασταθεί και αυτή άμεσα και πώς θα το αντιμετωπίσετε, όταν θα πρέπει να κάνετε προμήθειες και με το σύστημα είναι λίγο δύσκολο να είναι άμεση, έτσι δεν είναι. Είμαστε έτοιμοι για αυτά, κυρία Παπαζαχαρίου. Σας είπα προηγουμένως ότι ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρείες της ΔΕΙΑΚ. Η αποκατάσταση λοιπόν προχώρησε και προχωρά σε μεγάλο βαθμό. Το δίκτυο που προφανώς είδατε με τα ίδια σας τα μάτια και βέβαια είδα και εγώ γιατί ήμουν εκεί, αλλά προφανώς θα δουν και οι συντημότες μας. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο, μεγάλο διαμετρήματος που μεταφέρει νερό από τη δεξαμενή του κάστρου προς την Καρδάμενα. Έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο βαθμό και μένει ένα μικρό τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργάζονται εκεί τα συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν και αυτό εντός της ημέρας. Αν χρειαστεί και Σάββατο και Κυριακή, η συνεργεία της ΔΕΙΑΚ θα επιχειρούν στην περιοχή προκειμένου να μην υπάρξει ούτε δευτερόλεπτο διακοπή στην υδροδότηση στην περιοχή της Καρδάμενας. Μάλιστα, τώρα η οικολογική καταστροφή που συνέβη στην περιοχή είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς αντιμετωπίσατε με αυτές τις ζημίες που είδατε στα αντιλουστάσια την τροφοδοσία σε νερό που χρειαστήκατε και στις υπηρεσίες δηλαδή, της πολιτικής προστασίας, αλλά και η πυροσβεστική, η οποία θα έπρεπε να αντλεί συνέχεια νερό. Να ξέρετε ότι η ΔΕΙΑΚ με τους κρουνούς που έχει είναι έτοιμη να συνδράμει το έργο και της πυροσβεστικής αλλά και της πολιτικής προστασίας σε έκτακτα συμβάντα. Η τροφοδοσία των μηχανημάτων ήταν απρόσκοπτη και ενεργοποίησαμε ό,τι ήταν δυνατόν να ενεργοποιηθεί προκειμένου η κατάσβεση της πυρκαγιάς να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενεργοποιήθηκαν και κρουνοί από το αρδευτικό της λίμνης και κρουνοί από την περιοχή του Πηλίου και κρουνοί στο 543 στην περιοχή της Αντιμάχιας και ότι και μπορούσε να γίνει υδροληψία και από γεωτρήσεις έξω από την περιοχή όπου συνέβαινε αυτό το συμβάν προκειμένου να μην υπάρξει ούτε δευτερόλεπτο καθυστέρηση στην τροφοδοσία των οχημάτων. Σε αυτό τα πήγαμε καλά και οφείλω να συγχαρώ όσους συνέδραμαν αυτή την προσπάθεια. Σας είπα ότι η δεύτερη μέρα είναι μια μέρα λυπηρή για την επιχείρηση. Πιστεύω όμως ότι έχουμε ανταποκριθεί αρκετά καλά και τις επόμενες ώρες θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές. Το κόστος το έχετε υπολογίσει στην αγορά. Των ζημιών της αποκατάστασης βεβαίως. Το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας δώσω ακριβώς το νούμερο, αλλά αυτό που προέρχεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να γίνει άμεσα αποκατάσταση των ζημιών και να συνεχιστεί η απρόσκοπτα υδροδότηση. Το στόχο της συνδρομής των μηχανημάτων και των υπηρεσιών που εργάστηκαν για την κατάσβεση, τον πετύχαμε απόλυτα. Το στόχο της μη διακοπής της υδροδότησης επίσης τον έχουμε πετύχει και τώρα μένει μόνο το οικονομικό κομμάτι, το οποίο θα προσδιοριστεί από την υπηρεσία τις επόμενες μέρες και θα καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ, καλή δύναμη. Να είστε καλά.